ήσυχα κεριά. Γιατί ρε κολόπεδο, δεν πας να ξομολογήσεις το ποτά. Βγήκα απ' την πόρτα και δεν έκλαψες. Μόνο μου έταξες, μόνο μου έταξες. Τραβάχνω. Πώς θα προσεύχεσαι για μέ στην Παναγιά. Πώς θα προσεύχεσαι για μέ στην Παναγιά. Σηκώ επάνω. Ήταν 5-6 που με πήρανε και με δίρανε. Τι έχεις? Και με δίρανε. Άνοιξε μου την καρδιά σου. Και να σκητούσε που μου σπάζαν. Η εξομολόγηση θα σε βοηθήσει. Και να σκητούσε που μου σπάζαν. Ο Κύριος στη μεγαλοψυχία του μπορεί να συγχωρήσει ακόμα και τους κομμουνιστάς για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει εναντίον της πατρίδος μας. Μήπως είσαι άπιστος, γιατί δεν μιλάς? Μην κουράζεσαι και το μάθαμε το παιχνίδι σου. Ό,τι σου λέμε στην εξομολόγηση φάση και τα καρφώνεις όλα στον διοικητή. Ψέματα! Ποιος τόλμησε να πει ένα τέτοιο ψεύδος? Αυτά τα διαδίδουν εδώ οι Μακρόνισον οι άθεοι. Για να πάψετε όχι μόνο να είστε Έλληνες, αλλά και Χριστιανοί. Εσύ δεν είσαι παπάς. Καλά ρουφιάνος! Άξε ρε καρδιά. Κράτα γερά, κράτα γερά, κράτα. Αλλά φάρθηκα. Ο Θεός θα με συγχωρήσει γιατί ξέρει τις αμαρτίες σας. Κουμούνια! Τα καίγεστε αιώνια εις την άλλη ζωή. Και σε αυτήν εδώ όσο θα ζείτε, θα τρώτε ξύλο. Αφού δεν ήθελες να εξομολογηθείς, γιατί ήρθες? Για να σου πω ότι το μάθαμε το παιχνίδι σου. Και ότι όσοι από εμάς πιστεύουμε θα περιμένουμε άλλο παπά για την εξομολόγηση. Άντε ρε, αλήθεια. Και με δίρανε. Και με δίρανε. Και να σκητούσε που μου σπάζει από τα πλευρά. Και να σκητούσε που μου σπάζει τα πλευρά. Ευλογημένα, σταματήστε για λίγο να τους ντάρνετε. Ουρλιάζουν όλη τη νύχτα. Οι γυναίκες σας ήρθαν να μου παραπονεθούν. Θα πεθάνετε από το ξύλο. Οι κερατάδες το κάνουν επίτηδες. Όταν έχουμε επισκέψει το γυναικό μας, ουρλιάζουν όλη τη νύχτα. Για να τις κάνουν να μας συγχαθούν και να το πούνε και στις φίλες τους. Δηλαδή δεν τους δέρνετε? Όχι, δηλαδή θέλω να πω, όταν έχουμε επισκέψεις δεν τους δέρνουμε. Αύριο φεύγει η γυναίκα μου και η κόρη μου για την Αθήνα. Θα τους τσακίσω τα κόκαλα, τα καθάρματα. Το κορίτσι μου με έβρισε, με είπε φασίστα. Τη χτύπησα και έκλαιγε όλη τη νύχτα. Πήγα εγώ ίδιος και τους παρακάλεσα να σταματήσουν. Τίποτα, ούρλιαζαν χειρότερα. Όταν επέστρεψα, η γυναίκα μου δεν μ' άφησε να ξαπλώσω μαζί. Θα τους τσακίσω τα καθάρματα. Ηρέμησε, ηρέμησε. Μην ανησυχείς. Άσπρη μέρα δεν θα δουν αν δεν μετανοήσουν. Γιώργο, το ξύλο βεβαίως βγήκε από τον παράδεισο. Αλλά μην το παρακάνεις.